Και πάμε για την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας μετά και την είσοδο του Ρίγινου Τσίφ. Έχει δοθεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει καλή εκκίνηση η άδεια που θα πάει στην πρωτοπορία. Σου μιλά εσωτερικά, θέλει να είναι σε καλή θέση, όπως και ο Μάριος Πλάνετ. Εξωτερικά ο Ρίγινος Τσίφ θέλει να βελτιώσει την θέση του. Εσωτερικά είναι και ο Αλμυρός με καλή εκκίνηση. Ο Πλάδας λίγο πίσω, τελευταίος ο Γκρέι Παλάβια, σε καλό ρυθμό, 2.5 από τον Σουμελά. Μάριος Πλάνετ εξωτερικά, ακόμη πιο έξω η Τόμας Φλάι Εβελίνα, πιο έξω ο Ρηγίνος Τσίφ. Πλάδωνας βελτιώνει τη θέση του εσωτερικά, τρέχει ο Αλμυρός και ο Γκρέι Πάλ εσωτερικά και αυτό σε να βελτιώσει η θέση του. Πάμε για 600 άρκ. Με την άδεια πάντα μπροστά, ο Σουμελά είναι στα 3 μήκη. Πιο πίσω υποπίεση ο Αλμυρός εσωτερικά θέλει να βελτιώσει την θέση του Μάριος Πλάνετ. Πίσω είναι ο Γκρέι Πάλ, ακόμη πιο πίσω είναι ο Πλάτωνας. Η άδεια στο μεταξύ πλησιάζει το 400 και είναι 2 μήκη 3 από το Σουμελά που τώρα κάνει την προσπάθεια να πλησιάσει. Εξωτερικά το Τόμας Φλάι Εβελίνα εσωτερικά και ο Αλμυρός. Με την άδεια να μπαίνει πρώτη στην ευθεία. Ο Σουμελά συνεχίζει την καταδίωξη. Η άδεια έχει πλεονέκτημα. Και είναι μπροστά. Πιο πίσω είναι ο Σουμελά και ο Αλμυρός τώρα που βγαίνει απ' έξω. Νάγιο Γκρέι Πάλ. Άδεια και Σουμελά τώρα που πλησιάζει. Πιο έξω και ο Αλμυρός. Άδεια και Σουμελά κάνει προσπάθεια. Η άδεια είναι μπροστά. Ο Σουμελά ίστατη προσπάθεια. Άδεια και Σουμελά. Άδεια και Σουμελά. Άδεια και Σουμελά και απ' έξω ο Αλμυρός. Και αυτό στο τέλος κάνει ίστατη προσπάθεια να σκεπάσει και τους δύο.